για κάθε χρόνο από τον ξεριζωμό του 1922 φύτεψαν παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση στο μνημείο της Μικρασιάτισσας Μάνας για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. 100 χρόνια μετά και 569 χρόνια από την άλωση της πόλης, κάνουμε μια μεγάλη γιορτή για τους μικρούς μας φίλους, διότι πιστεύουμε τα ήθη, τα έθιμά μας και όλα αυτά που μας κληροδότησαν οι γονείς μας πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσουμε και να τα κληροδοτήσουμε στη νέα γενιά. Γιατί η σημερινή Ελλάδα χωρίς την ένεση δυναμισμού που πήρε από το μικρασιατικό και τον ποντιακό ελληνισμό δεν θα υπήρχε. Αυτό λοιπόν πρέπει να κρατούμε και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το μήνυμα της ημέρας. Στη μνήμη όσων χάθηκαν στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης, τελέστηκε τρισάγιο, ενώ ακολούθησαν επαιτειακά μηνύματα για τη συμπλήρωση 100 ετών από τον ξεριζωμό. Όπως θα ριζώσει και αυτό το μικρό λουλουδάκι, ρίζωσαν εδώ σε αυτά εδώ τα χώματα, δούλεψαν και μετέφεραν την εργατικότητά τους, την εντιμότητά τους, την αγωνιστικότητά τους, το πάθος τους για αξίες ιδανικά. Κουβαλούσαν μέσα στο θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής που ζούσαν, κουβαλούσαν μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους την Ελλάδα. Σαν άνθρωποι ταπεινοί, αυτή την ταπεινότητα και την εργατικότητα την έφεραν στη χώρα μας. Δεν ήταν εύκολη η εγκατάστασή τους στα πρώτα χρόνια στην πατρίδα. Αυτή όμως η συμβολή τους στη χώρα μας σε κάθε επίπεδο, είτε αυτό ήταν πολιτιστικό, είτε αυτό ήταν κοινωνικό, είτε αυτό ήταν αθλητικό, αναγνωρίζεται σήμερα 100 χρόνια μετά και αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας. Μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων ερμήνευσαν μικρασιάτικα τραγούδια με τους απογόνους μικρασιατών που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση να παρακολουθούν συγκινημένοι.